Η κατάθεση του κυβερνητικού νομοσχεδίου για την ρύθμιση του ζητήματος των πολλαπλών συντάξεων είναι από μια άποψη κίνηση θετική. Ας μην διεκδικούν όμως επένους και ας μην αλληλοσυγχαίρονται ΑΚΕΛ και κυβέρνηση όταν για άλλη μια φορά λειτουργούν ως ουραγοί. Η κυβέρνηση έρχεται τώρα, δύο μόλις εβδομάδες πριν το κλείσιμο της Βουλής, να καταθέσει νομοσχέδιο τη στιγμή που πρόταση νόμου εκ μέρους όλων των κομμάτων πλην του ΑΚΕΛ που υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή είναι κατατιθειμένη στην Βουλή από τις 9 περασμένου Δεκεμβρίου. Μάλιστα, μια πρώτη ανάγνωση του κυβερνητικού νομοσχεδίου εγείρηκε κάποια ερωτήματα ως προς την πληρότητά του έναντι της πρότασης νόμου της Βουλής. Καθυστέρησε λοιπόν η κυβέρνηση. Αλλά έστω και τώρα επαναλαμβάνουμε την δέσμευσή μας θετικά να αντικρίσουμε κάθε πρόταση που οδηγεί σε άρση των προκλητικών κοινωνικών αδικιών, αφού βεβαίως με προσοχή μελετήσουμε πρώτα την συγκεκριμένη πρόταση. Εξάλλου, θέλω να θυμίσω πως το ζήτημα είχε εγερθεί από τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις αρχές περασμένου Δεκεμβρίου, παραπέμπω μάλιστα στις δηλώσεις του αναπληρωτή Προέδρου και Επιτρόπου Οικονομικών του Κόμματος με ημερομηνία 2/11, ενώ πιο καθοριστική ως προς την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ήταν και η συμβολή των μέσων ενημέρωσης. Για ένα δεύτερο θέμα που αφορά την πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού για την μείωση της στρατιωτικής θητείας και σημερινή ανακοίνωση για το θέμα από την ΕΔΕΚ. Θέλω να πω ότι η θέση της ΕΔΕΚ, όπως αυτή αποτυπώνεται με σημερινή ανακοίνωση του κόμματος, ότι τάσσεται υπέρ της μείωσης του χρόνου στρατιωτικής θητείας, νομένου ότι θα προηγηθεί η υλοποίηση μέτρων που δεν θα επηρεάζουν αρνητικά την αμυντική επάρχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Αυτό ακριβώς εισηγείται και ο Δημοκρατικός Συναγερμός και τίποτα το διαφορετικό.